Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ακούμε πολύ καλά. Να δω, να φέρω. Μπορείτε να δείτε τις διαφανείες μου τώρα, φαίνονται. Ναι, πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Εξαιρετικές οι ομιλίες μέχρι τώρα. Θα φύγουμε από το φαρμακολογικό του θέματος και θα μπούμε σε καθαρά κλινικό και βαρύ κλινικό θέμα. Θα μιλήσουμε για μηχανική υποστήριξη σε ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια. Θα αναφέρω ότι είμαι πρόκτορας για την Impella. Σε τέτοια περιστατικά όμως, πάντα μέσα στο αιμοδυναμικό πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δουλεύουμε πολύ μαζί. Είναι άνθρωποι και είναι περιστατικά όταν ιδιαίτερα έχουμε μια αιμοδυναμική αστάθεια, περιστατικά στα οποία θέλουμε πολλά χέρια και πολλά μάτια πάνω στον ασθενή. Θα ξεκινήσω με αυτή την οδηγία και μου άρεσε γιατί ο κύριος Γεροντζιάφας πριν αναφέρθηκε στα αεροπλάνα. Εδώ δεν θα πω μη καπνίζετε. Απλά στην περίπτωση στην οποία καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει, είναι καλό να μένουμε ψύχρεμοι και να ακολουθούμε τις οδηγίες. Όταν αναφέρομαστε σε αιμοδυναμική αστάθεια, πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας το χωρισμό κατά σκάι του σοκ στα 5 στάδια, από το Α, το οποίο είναι πρακτικά ο ασθενής μας σταθερός αλλά με κίνδυνο να μπει σε αιμοδυναμική αστάθεια, μέχρι το Extremis που είναι ο ασθενής ο οποίος έχει καταρριφθεί και στον οποίο κάνουμε κάρπα ή προσπαθούμε να τον αναζωογονήσουμε. Έχει σημασία γιατί η βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο διαφέρει, από σχεδόν 98% στο στάδιο Α η βιωσιμότητα πέφτει περίπου στο 30-40% όταν είμαστε στο στάδιο E. Και είναι σημαντικό επίσης να αντιμετωπίσουμε έναν ασθενή στην αιμοδυναμική αστάθεια νωρίς, όταν το πρόβλημα είναι καθαρά αιμοδυναμικό και όχι όταν έχει παραμείνει και έχει προχωρήσει σε αιμομεταβολικό, δηλαδή έχουμε σημάδια χρονιάς νεφρικής οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, ανουρίας, υπατικής ανεπάρκειας ή εγκεφαλοπάθειας. Η πρώτη βελτίωση στους ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια είχαμε μια επιβίωση 17%, ανέβηκε στο 50% με την πρωτογενή αγκιοπλαστική. Αλλά από το 1985 περίπου 87 που ξεκίνησε πρωτογενής αγκιοπλαστική μέχρι και σχεδόν τα τέλη του 2020 η επιβίωση παρέμεινε στο 50% ασχέτως αν βελτιώθηκαν τα υλικά, τα stent, η ταχύτητα με την οποία φτάνουμε στους ασθενείς. Και η πρώτη ελπίδα βελτίωση των αποτελεσμάτων μας στους αιμοδυναμικά σταθείς ασθενείς ήρθε με τη χρήση συσκευών αιμοδυναμικής υποστήριξης. Προφανώς όλοι τρέχουμε στα ινότροπα ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης, το οποίο είναι λογικό στα επίγοντα. Διάφορα ινότροπα ή πρέσσορς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βασικά όμως πρέπει πάντα να κρατάμε στο μυαλό μας ότι αυτά τα φάρμακα σε μια καρδιά η οποία είναι επιβαρημένη και ο ασθενής μας είναι στα πρόθυρα ή μέσα στο καρδιογενές σοκ, πρακτικά λειτουργούν σαν μαστίγιο. Οπότε θα τα χρησιμοποιήσουμε σαν πρώτο μέτρο για να σταθεροποιήσουμε αν είναι δυνατόν τον ασθενή μας, αλλά πρέπει γρήγορα να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο μας βήμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν έχουμε χρήση άνω των 2 ινοτρόπων με ένα cardiac power output μικρότερο από 0,6, έχουμε μια επιβίωση περίπου 30%. Αν καταφέρουμε να μειώσουμε τα ινότροπα σε ένα ή ακόμα καλύτερα και σε κανένα ινότροπο, βλέπουμε ότι η επιβίωσή μας ανεβαίνει σταδιακά από το 65-70% μέχρι και το 97%. Αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι συσκευές οι οποίες κυκλοφορούν στο εμπόριο όσον αφορά το αιμοδυναμική υποστήριξη αριστερής κοιλίας. Είναι ο ενταρτικός ασκός, είναι το IVAC Dual, είναι η Impella με όλα τα versions της Impella. Under development είναι η Magenta, την οποία απλά θα την αναφέρω εδώ, ακόμα δεν κυκλοφορεί ευρέως στο εμπόριο, κάποια trials γίνονται, είναι αντίστοιχη συσκευή με την Impella και έχουμε και την Tandem Heart και το VA ECMO. Οι συσκευές αυτές έχουν η κάθε μία τους κάποια συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι περισσότερες μπαίνουν από τις μυριές αρτηρίες, διαφορετικά θικάρια, διαφορετική παροχή. Θα ξεκινήσω πρώτα από τον ενταρτικό ασκό. Πιο συχνά χρησιμοποιούμε η συσκευή παγκοσμίως για αιμοδυναμική υποστήριξη. Εισήχθη στα τέλη της δεκαετίας του 60, μπαίνει με ένα θικάρι 7 ή 8 φρέντς από τη μυριαία αρτηρία. Δίνει μία παροχή περίπου μισό με ένα λίτρο το λεπτό. Η βασικότερη οδηγία όμως και αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι
δίνει περίπου 10% του cardiac output που έχουμε. Το οποίο σημαίνει ότι σε μια καλά λειτουργούσα καρδιά δίνει μια σχετικά καλή παροχή, σε μια καρδιά η οποία δεν δουλεύει καλά, δεν έχει καλή παροχή, παίρνουμε πολύ λιγότερο. Το καλό της μπορεί να μπει at bedside, οπουδήποτε, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σε χώρο ανάνυψης, δεν χρειάζεται άμεσα την ακτινοσκόπηση για να τοποθετηθεί. Μπορεί να επιβεβαιωθεί η θέση της με μια απλή ακτινογραφία θώρακος. Και έγινε, εδώ είναι απλά μια πολύ σχηματική απεικόνηση για το πώς μπορεί να γίνει με ψηλά φυτά και μόνο νιώθοντας τα πλευρά και το στέρνο. Είναι γνωστή η λειτουργία της, ότι βοηθάει ανάλογα με το αν το θέλουμε 1:1, 1:2, 1:3 την υποστήριξη. Το μπαλόνι φουσκώνει μέσα στην αορτή κατά τη διάρκεια της διαστολής, οπότε γίνεται μια επιστροφή αίματος προς τα στεφανία και προς τη ρίζα της αορτής. Ξεφουσκώνει κατά τη διάρκεια της σύστολής της καρδιάς, ελαττώνοντας σε ένα βαθμό το μεταφόρτιο. Βέβαια, η μελέτη του Θίλετ το 2012 στο New England Journal, η IBP Shock, δεν έδειξε ουσιαστικά όφελος χρήσης της συσκευής του ασθενούς με καρδιογενές σοκ, και αυτό είναι δεδομένο, γιατί όταν η συσκευή λειτουργεί καλύτερα, όταν έχουμε μια καλά λειτουργούσα καρδιά, αλλά δεν υποστηρίζει τόσο καλά όσο η καρδιά δεν λειτουργεί καλά, είναι λογικό να μην φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχει μπει ως class 3 indication να χρησιμοποιείται routinely στο καρδιογενές σοκ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε, και πόσο μάλλον αν είναι η μόνη διαθέσιμη συσκευή που έχουμε στη φαρέτρα μας, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Ενδεικτικά απλά θα πω πολύ σύντομα ένα παράδειγμα: ένας ασθενής 51 ετών, ισχεμική καρδιοπάθεια 20%, είχε ήδη απεινιδωτεί από προηγούμενο έμφραγμα με το κλάσμα αυτό που ήταν στο 20%, τον σόκαρα απεινιδωτή στο σπίτι του, ήρθε ο άνθρωπος για μια στεφανιογραφία. Βλέπετε εδώ τη δεξιά στεφανία αρτηρία και δίπλα στην εικόνα της αριστερής στεφανίας αρτηρίας φαίνεται μια υφορική στένωση εγγύς στο πρόσθιο με functional CTO στη μεσότητα του πρόσθιου. Βέβαια, η βλάβη αυτή δεν είναι τόσο απλή όπως θα δείτε εδώ, γιατί πρακτικά αφορά το στέλεχος και τον εγγύς πρόσθιο και την εγγύς περισπόμενη. Είναι μια μεντίνα 111 βλάβη σε έναν ασθενή με 20%. Η απόφαση ήταν να γίνει αυτή η επέμβαση με τη χρήση ενδαορτικού ασκού. Το αν ένας ασθενής θεωρείται σταθερός ή όχι, κάποιος που έχει κάνει VF στο σπίτι και τον σόκαρο απεινιδωτής μπορεί να θεωρηθεί σταθερός, γιατί έφτασε εντάξει στο νοσοκομείο. Θεωρήσαμε ότι η σωστή απόφαση θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε κάτι, βάλαμε έναν ενδαορτικό ασκό και μετά η τεχνική προσέγγιση ήταν να ανοιχτεί η βλάβη από το στέλεχος προς τον πρόσθιο και στη συνέχεια να ανοιχθεί η βλάβη από το στέλεχος προς την περισπόμενη. Το βιώσιμο κομμάτι του μυοκαρδίου του ήταν κατά βάση η περισπόμενη αρτηρία, οπότε το στέν θέλαμε να τοποθετηθεί προς τα εκεί, κρατώντας όμως ανοιχτό τον πρόσθιο κατιόντα. Οπότε χρησιμοποιήθηκε ένα DCB μπαλόνι για να γίνει αγκιοπλαστική στο στόμιο της πρόσθετης κατιόντας αρτηρίας, όπως βλέπετε στο πάνελ δεξιά. Και στη συνέχεια τοποθετήθηκε ένα στέντα από το στέλεχος προς την περισπόμενη, ανοίχθηκε τα side strut για τον πρόσθιο και στο τέλος έγινε POT, με το τελικό αποτέλεσμα αυτό που φαίνεται. Ο ασθενής παρέμεινε σταθερός κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Είχαμε μια βελτίωση του κλάσματός του περίπου στο 30% μετά. Θα προχωρήσουμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για Impella και το IVAC. Το IVAC είναι μια συσκευή η οποία, αν το πάρουμε από θέμα παροχής και προσφοράς στο cardiac output, είναι κάπου μεταξύ του ενδαορτικού ασκού και της Impella. Αλλά για ποια περιστατικά σκεφτόμαστε υποστήριξη αυτή? Ένα τέτοιο περιστατικό είναι αυτό που βλέπετε εδώ, ένας ασθενής ο οποίος εμφανίζεται στα επίγοντα με VF arrest, απεινιδώθηκε, μεταφορά στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, και αυτή είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουμε με ένα κλειστό στέλεχος. Το IVAC Dual είναι μια συσκευή η οποία χρησιμοποιεί το ίδιο controller που χρησιμοποιεί ο ενδαορτικός ασκός, τοποθετείται διαμοιραία με 17 φρενστικάρι. Το περιφερειακό τμήμα της συσκευής
είναι, βρίσκεται μέσα στην αριστερή κοιλία, από την οποία γίνεται πρακτικά μια αναρρόφηση χρησιμοποιώντας τον ασκό ηλίου εξωσωματικά, και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της διαστολικής περίοδου της καρδιάς επαναφέρεται μέσα από τον ίδιο καθετήρα, αλλά με μια βαλβίδα μονής εξόδου, όπου το αίμα βγαίνει πάνω από, τον αορτικό, πάνω από την αορτική βαλβίδα στη ρίζα της αορτής. Βλέπουμε ότι στα PV loops μιμείται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και η Impella, δηλαδή προσπαθεί να φέρει όσο το δυνατόν πιο αριστερά και κάτω το PV loop. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, στο κάτω αριστερό πάνελ με το μπλε διάγραμμα παρουσιάζει την επίδραση που έχει η συσκευή αυτή σε σύγκριση με την μη χρήση της, που είναι η μαύρη συσκευή. Όσον αφορά την Impella, η Impella πάλι είναι μια συσκευή η οποία τοποθετείται διαμηρία. Παλιότερα γίνονταν αρκετή χρήση της Impella 2,5, η οποία δίνει 2,5 λίτρα. Αυτή τη στιγμή η πιο χρησιμοποιούμενη από τις Impella συσκευές είναι η CP, που δίνει 3,7 με 4 λίτρα. Υπάρχει και χειρουργικά τοποθετούμενη συσκευή που είναι 5 και 5,5 λίτρα. Είναι μια συσκευή συνεχούς ροής. Πρακτικά κάνει αναρρόφηση του αίματος από την αριστερή κοιλία και χρησιμοποιώντας την τεχνική του κόχλια του Αρχιμίδη μεταφέρει το αίμα και το προωθεί πάνω από την αορτική βαλβίδα στη ρίζα της αορτής. Έχει ένα εσωτερικό μόνιτορ το οποίο μετράει τη διαστολική πίεση στην αορτή και κάνει calculation του LVDP, οπότε μετρώντας τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο πιέσεων η συσκευή μπορεί να αυτορυθμίζει την παροχή. Όταν η διαφορά αυτή μεταξύ αυτών των δύο πιέσεων μικραίνει, που σημαίνει ότι η αριστερή κοιλία δεν δουλεύει καλά, η συσκευή δίνει μεγαλύτερη παροχή. Όταν η διαφορά αυτή παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα, ρίχνει την παροχή την οποία δίνει το αίμα. Και ο στόχος πάντα είναι να φέρουμε όσο το δυνατόν την καμπύλη του PV loop, όπως βλέπετε στο πάνελ στα δεξιά, από το νούμερο 4, όσο το δυνατόν να το φέρουμε κοντά προς το νούμερο 1, που είναι η φυσιολογική καμπύλη. Μελέτες μικρότερες που είχαν γίνει στο παρελθόν δεν είχαν δείξει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά πολύ πολύ πρόσφατα δημοσιεύτηκε η Danger Trial, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Δανία και τη Γερμανία. Δεν έχω βάλει διαφάνεια των αποτελεσμάτων εδώ. Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο New England Journal, η οποία σε ένα σύνολο 360 ασθενών έδειξε μια βελτίωση της επιβίωσης στις 180 μέρες. Είναι μια μελέτη η οποία είναι πρακτικά η πρώτη μελέτη χρήση συσκευής η οποία έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι το θετικό αποτέλεσμα το οποίο θα περίμενε η ιατρική κοινότητα, ότι είναι η σωτήρια συσκευή ή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται η χρήση του συνέχεια και άμεσα, γιατί πραγματικά αν θα περιμέναμε κάτι να δείχνει εξαιρετικά αποτελέσματα θα ήταν στην άμεση περίοδο 30 ημερών αμέσως μετά το συμβάν. Αλλά παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τουλάχιστον είναι μία μελέτη η οποία δείχνει ότι η χρήση συσκευών βοηθάει στους ασθενείς με καρδιογενές σοκ, και μάλιστα είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι στην επιστημονική κοινότητα πρέπει να ηχήσει το καμπανάκι, ότι δεν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε συσκευές, ίσως ακόμα δεν έχουμε βρει την πιο καλή συσκευή και ίσως πρέπει να πέσει αρκετή έρευνα όσον αφορά το να βρεθεί ακόμα καλύτερη συσκευή. Το βασικό θέμα είναι πότε πρέπει να ληφθεί η απόφαση για μηχανική υποστήριξη, και το timing είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί όπως πηγαίνουμε από τις φωτογραφίες από αριστερά προς τα δεξιά, όσο πιο δεξιά και όσο πιο αργά φτάνουμε για να σώσουμε την κατάσταση, τόσο λιγότερο είναι αυτό το οποίο θα καταφέρουμε να σώσουμε. Η Impella έχει την ικανότητα, χρησιμοποιώντας τη και μετρώντας με ένα καθετήρα SWAN το cardiac output του ασθενούς, να μπορούμε να υπολογίσουμε αν η καρδιά έχει αναλάβει καθόλου δράση. Οπότε, όπως βλέπετε, το κίτρινο νούμερο είναι το cardiac output, το συνολικό. Βλέπουμε ότι αν μειώσουμε σιγά σιγά την παροχή την οποία δίνουμε εμείς, που μπορούμε να το ελέγξουμε με το controller, τότε
βλέπουμε αν η καρδιά αναλαμβάνει και δίνει μεγαλύτερη παροχή. Αν έχουμε τέτοια ένδειξη, σημαίνει ότι ο ασθενής μας είναι έτοιμος να βγει από τη συσκευή, γιατί θα πάει καλά. Αν δούμε ότι η καρδιά χάνει cardiac output όσο μειώνουμε τη συσκευή, πάει να πει ότι ο ασθενής μας είναι dependent και ακόμα δεν είναι έτοιμος να απογαλακτιστεί. Ένας καθετήρας που αν είναι απαραίτητος με οποιοδήποτε μέσω αιμοδυναμικής υποστήριξης χρησιμοποιούμε για να βοηθηθεί, ανεξάρτητα ποια είναι η συσκευή. Μεγάλος λόγος γίνεται γενικά για το high-risk PCI. Οι παράγοντες που καθορίζουν το αν μια αγκιοπλαστική είναι υψηλού ρίσκου ή όχι είναι πρακτικά τρεις. Είναι η ανατομία των στεφανίων, είναι η αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς και η κατάσταση της αριστερής κοιλίας και είναι και οι συνοσυρότητες. High-risk PCI θεωρείται οποιοδήποτε ασθενής στον οποίο μόλις θα κάνουμε την παρέμβαση υπάρχει πιθανότητα να καταρριφθεί αιμοδυναμικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολλές φορές έχουν, αυτά είναι όλα από registries, οπότε δεν θα αναλώσω χρόνο σε αυτό. Απλά γενικότερα, όποτε χρησιμοποιούμε συσκευές σε ασθενείς που έχουν υψηλό ρίσκου αγκιοπλαστικές, μας δίνουν τη δυνατότητα συνήθως να κάνουμε περισσότερα πράγματα, είτε αυτό αφορά την αθυρεκτομή, είτε αφορά περισσότερες αγκιοπλαστικές και τη διάνοιξη περισσότερων αγκείων. Όσον αφορά το Impella Assist PCI στο SOC, όπως βλέπετε στο πάνελ δεξιά, το κρίσιμο διάστημα σε ένα ασθενή με καρδιογενές σοκ είναι τα πρώτα 2-3 24 ώρα. Αν ο ασθενής μας περάσει αυτό το 24 ώρο χωρίς να έχουμε θάνατο, τότε η πιθανότητα είναι υπέρ του, γιατί σημαίνει ότι έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Και ανάλογα με το που η αιμοδυναμική αστάθεια είναι τι στάδιο, βλέπουμε ότι στο στάδιο B δεν χρειάζεται συσκευή, στο στάδιο C χρειάζεται μία συσκευή. Μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει όποια θέλει, αλλά όσο προχωράμε στο στάδιο D και E, χρειαζόμαστε συνδυασμό συσκευών. Και εδώ θα σας παρουσιάσω απλά εν συντομία το περιστατικό αυτό. Είναι ο ασθενής που είδατε στην αρχή με το κλειστό στέλεχος. Ήρθε με VF, arrest. Αυτό είναι το καρδιογράφημα του αμέσως μετά την απεινίδωση. Μεταφέρθηκε στο αιμοδυναμικό. Αυτή ήταν η εικόνα. Η αμέσως επόμενη εικόνα ήταν τοποθέτηση συσκευής από τη μυριαία αρτηρία. Αιμοδυναμική υποστήριξη με μια Impella CP. Εδώ απλά βλέπουμε η εικόνα δείχνει την τεχνική του single access. Μέσα από το ίδιο θικάρι μπορούμε να περάσουμε και έναν οδηγό καθετήρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πραγματοποιήσουμε την αγκιοπλαστική. Βλέπετε στην εικόνα μας την Impella να είναι τοποθετημένη κατά μήκος διαμέσου της αορτικής βαλβίδας στην αριστερή κοιλία και ο οδηγός πάνω με ένα μπαλόνι. Πρώτη εικόνα είναι αυτή. Βλέπουμε το στεφανίο δίκτυο πρακτικά να γεμίζει με σκιαγραφικότητα στεφανιά χωρίς να παρατηρείται σύσπαση των στεφανιών καθόλου. Δηλαδή είναι μια καρδιά η οποία έχει ένα κλάσμα 10% το πολύ. Η προσέγγιση μας ήταν να ανοίξουμε όσους κλάδους περισσότερους μπορούσαμε να παρέχουμε καλή παροχή όσο το δυνατόν σε όλο το αριστερό σύστημα και μετά ένα στέντ από το στέλεχος στη μεσότητα του προστίου με POT. Αυτή είναι η τελική εικόνα του αριστερού μας συστήματος. Πήραμε και μια εικόνα από τα δεξιά. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ένας καθετήρας Swan για να γίνουν μετρήσεις και ο ασθενής να μεταφερθεί στη μονάδα. Ο ασθενής στο τέλος είχε ένα κλάσμα 25% με θεραπεία και μεταμοσχεύτηκε μετά από 12 μήνες, ήταν 51 ετών. Πάντα πρέπει να όποτε χρησιμοποιούμε συσκευές, πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας για ποιο λόγο τη χρησιμοποιούμε. Είτε μας αγοράζουν χρόνο για να πάρουμε μια απόφαση, είτε να σταθεροποιήσουμε τον ασθενή μας για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Θα επανέλθει, οπότε είναι εντάξει, θα χρειαστεί μια μόνιμη VAD και θα μπει χειρουργικά ή θα πάρει μεταμόσχευση. Και δύο-τρία τελευταία slide για το ECMO. Είναι διαθέσιμο σε αρκετά νοσοκομεία, τοποθετείται από την μυριαία αρτηρία και φλέβα με δύο κάνουλες, είναι μεγάλες κάνουλες. Κρατάνε τον ασθενή μας ζωντανό, ασχέτως με το ποιο είναι το αίτιο για το οποίο υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια. Χρησιμοποιήθηκε και το VV ECMO κατά τη διάρκεια του COVID, αλλά το VA ECMO πρακτικά υποστηρίζει και τους πνεύμονες και την καρδιά. Οπότε ο ασθενής μας θα μείνει ζωντανός. Βέβαια, αν απομονωθούμε μόνο στο πάνω δεξί πάνελ, βλέπουμε ότι η όγκη και η επιφάνεια της καμπύλης είναι πολύ μεγαλύτερη, που σημαίνει ότι το βάρος που μπαίνει στην καρδιά είναι πολύ μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια του ECMO. Και εδώ απλά θα σας δείξω ένα γράφημα από μια αγκιογραφία όπου ο ασθενής μας αυτός είναι σε ECMO. Οπότε βλέπετε ότι
Το σκιαγραφικό, ενώ χύνεται στην ανιούσα θωρακική αορτή, δεν καθαρίζει και γυρίζει προς τα πίσω κατά τη διάρκεια του ΕΚΜΟ. Οπότε μπορείτε να σκεφτείτε ότι μια καρδιά η οποία δεν δουλεύει καλά λόγω ενός οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, με το ΕΚΜΟ μόνο να την υποστηρίζει, πρακτικά την οδηγούμε σε αδιέξοδο. Και δεν είναι τυχαίο, εδώ πέρα πάλι από registry, καρδιά η οποία παρουσιάζει LV διατασιμότητα, όταν η LV είναι διατεταμένη και βάζουμε έναν ασθενή σε ΕΚΜΟ, το 80% περίπου των ασθενών αυτών θα χρειαστούν VAD ή μεταμόσχευση πριν βγουν από το νοσοκομείο. Η πιθανότητα του recovery είναι περίπου στο 20%. Σε μια καρδιά όμως η οποία ακόμα λειτουργεί και δεν έχει διαταθεί, μια αριστερή κοιλία, τότε έχουμε 80% επιβίωση και 20% ανάγκη για χειρουργική VAD μετά. Οπότε κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ΕΚΜΟ είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε την αριστερή κοιλία, αν είναι διατεταμένη ή όχι, και αν είναι διατεταμένη πρέπει να κάνουμε κάτι για venting της αριστερής κοιλίας. Οι συσκευές αυτές, οι περισσότερες χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Όσο πιο καταβεβλημένος είναι ο ασθενής μας, τόσο περισσότερη υποστήριξη χρειάζεται. Καμία συσκευή δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Οι επιπλοκές κινούνται σε όλους τους τομείς, από αιματολογικούς, αιμορραγίες, από αγκιακούς τραυματισμούς, νευρολογικά συμπτώματα, εγκεφαλικά, λοιμώξεις. Όλα αυτά είναι applicable σε διαφορετικά ποσοστά για την κάθε συσκευή. Και επειδή είπαμε ότι είναι σημαντικό πάντα σε καταστάσεις τέτοιες να μένουμε ψύχρεμοι και να ακολουθούμε τις οδηγίες, απλά θα δείξω αυτή την εικόνα. Το πιο διάσημο αεροπορικό σύμβαμα με την προσθαλάσσωση του αεροπλάνου στο Hudson River, παρόλο που όλοι μας ακούμε τις οδηγίες, όπως θα δείτε στην εικόνα, δύο άτομα μόνο φόρεσαν το σωσίβιο στην προσθαλάσσωση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τέραβ, για την εξαιρετική ομιλία. Εγώ ήθελα μόνο μία ερώτηση όσον αφορά το αν πιστεύετε είμαστε μακριά στην Ελλάδα από την οργάνωση κέντρων σοκ. Και το λέω αυτό γιατί είναι αδύνατο η ευρεία χρήση, τουλάχιστον με τα δεδομένα τα σημερινά, της Impella σε εμφραγματίες με καρδιογενές σοκ σε κάθε αιμοδυναμικό κέντρο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει έτσι να οργανωθεί στη χώρα μας, ούτως ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν κέντρα σοκ, ούτως ώστε οι ασθενείς αυτοί, οι λίγοι που είναι, να πηγαίνουν σε ένα κέντρο, ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως, για να μπορούν να παίρνουν τέτοιου είδους εξειδικευμένες θεραπείες? Εξαιρετική ερώτηση, κύριε Κασίμη. Η αλήθεια είναι ότι όταν θέλουμε ένα κέντρο να το ονομάσουμε κέντρο σοκ, πρέπει να μπορεί να πάρει κατά την κλίμακα του Sky ασθενή από το A ή το E και να το διεκπαιρεώσει. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχει τη δυνατότητα από την έγκαιρη αναγνώριση να έχει όλες τις διαθέσιμες συσκευές υποστήριξης και να μπορεί να διαθέτει μοσχεύματα για μεταμοσχεύσεις. Είτε προφανώς το να μπορεί να γίνει χειρουργικά η τοποθέτηση ενός LVAD, αλλά δεν μπορεί να μιλάμε για κέντρο σοκ και να μην μπορεί να υπάρχει δυνατότητα της μεταμόσχευσης, γιατί πολλές φορές μπορεί να βρεθούμε με δεμένα τα χέρια σε ασθενείς 50 ετών, 55 ετών, 60 ετών, δηλαδή νέους. Σε πιο μεγάλες ηλικίες είναι λίγο πιο εύκολες οι κλινικές αποφάσεις, αλλά σε νέους ανθρώπους πρέπει πραγματικά να μπορούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα. Είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα διάθεσης. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά ακόμα απέχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό. Όχι, δεν υπάρχει και νομίζω ότι είμαστε αρκετά καθυστερημένοι. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Τάλεμπ. Χαιρετισμούς από την ΚΟ, Άνταμ. Και θα χαρώ να ξαναβρεθούμε από κοντά. Και να δώσω, Γιώργο, ευχαριστώ. Και